Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλή εβδομάδα. Συστήματα κακοκαιρίας επηρεάζουν τη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Αντιθέτως, στη χώρα μας, το επόμενο διήμερο θα απολαύσουμε πολύ ήλιο, η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά, ενώ οι ισχυροί νοτιάδες θα κουβαλήσουν και σαχαριανή σκόνη. Για αύριο, λοιπόν, Τρίτη, περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό και μόνο στα κεντρικά και νότια θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα αναπτυχθούν μόνο λίγες νεφώσεις. Νοτιοανατολική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ, αρκετή υγρασία το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λιακάδα. Νοτιοανατολική άνεμη στο Θερμαϊκό μέχρι 6 μποφόρ, υψηλές τιμές υγρασίας το βράδυ, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία περιμένουμε έθριο ουρανό. Στη Λάρισα και την Καρδίτσα τα θερμόμετρα θα αγγίξουν μεσημέρι τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Τρίκαλα νωρίς το πρωί ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς. Λίγες αραιές νεφώσεις περιμένουμε και στη Στερεά και την Εύβοια. Στο Μεσολόγγι, ο υδράργυρος θα προλάβει να ανέβει το μεσημέρι στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Λιβαδιά στους 22 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο προβλέπονται πολλές ώρες με ήλιο. Στην Πάτρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς, ενώ στην Τρίπολη από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Σωρόκος άνεμος κατά τους ναυτικούς στο Ιόνιο μέχρι 8 μποφόρ και έθριος ουρανός στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Το Αργοστόλι θα έχει λίγη συννεφιά, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Γιάννενα τους 20 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτή θα είναι η εξέλιξη του καιρού για το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.